Να σου πω κάτι, Χρήστο μου, για τον Σάβα. Για πες. Ο Σάβας οφείλει όλη του την πορεία σε μένα. Και ναι, θα το πω. Εσύ τον έχεις βγάλει. Θα το καρποθώ. Στο κλαρί. Όταν ψάχναμε εγώ, μέσω κάποιου άλλου βέβαια, αλλά θα τα πω τώρα. Όταν ψάχναμε για το μες την καλή χαρά, πώς να συμπληρώσουμε την παρέα. Ψάχναμε από εδώ, ψάχναμε από εκεί, συζητούσαμε για ανθρώπους που, ξέρεις, μπορεί να έχουν αυτό το κάτι που να μην έχουν όμως, να μην είναι γνωστά. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα βρεθεί με την Έλληνα την Κατραβά και μου λέει, Έλληνα, ξέρεις ποιος έχει τρομερό γκέλ, να τον δείτε. Λέω, ποιος. Μου λέει, αυτός που κάνει τη διαφήμιση, Σάβας καφέ. Εκεί που έκανε γυμνό στην πανιέρα. Όχι, παιδί μου. Αυτό είναι πιο μετά. Πιο μετά είναι αυτό. Εννοείς, με την μπάλα. Με την μπάλα. Που ήταν βαμμένο, πολύ δυνατό αυτό, πολύ δυνατό. Ωραία. Φίλε, εκεί έγραψες. Και το πήρε με τηλέφωνο, ήρθε και έτσι ξεκίνησε το μέσα στην καλή χαρά. Να και όλη αυτή η καριέρα εσύ. Που ακολούθησε μετά σαν Βαμπούμπουρα. Σύση, όταν τον είδες, σου κάνει κλικ, σαν άντρας. Εντελώς. Ξέρεις τι μου κάνει κλικ. Ότι μπήκε ένας άνθρωπος μέσα στο πλατό, από όλους όσους κάναμε δοκιμαστικά και είδαμε, ο οποίος δεν είχε ιδέα από τηλεόραση και δεν τον ένοιαζε. Ή είχαν ιδέα οι υπόλοιποι, ή τους ένοιαζε υπερβολικά πολύ. Ο Σάββας ήρθε, έκατσε. Τι έγινε, παιδιά, όλα καλά. Τι να κάνουμε, εκπομπή. Έτσι είναι και τώρα. Αυτό. Και άμα του τη δίνει, το δείχνει. Δεν κρύβεται. Άμα του τη δίνει, αρπάζει και φεύγει. Αυτό σημαίνει μία στα τρία χρόνια. Όχι, είναι ωραίο να είσαι αληθινός.